Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους τους φίλους του καναλιού, σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι η αρχή για να κάνουμε πραγματικά ένα νέο ξεκίνημα, ούτως ώστε να φέρουμε όσοι έχουμε τις ανησυχίες για τα εθνικά θέματα και τα θέματα του ελληνισμού, να κάνουμε μια προσπάθεια για να φέρουμε τη χώρα μας σε ένα καλύτερο επίπεδο, μια προσπάθεια διαφορετική από όλες τις άλλες. Από εδώ και πέρα ας μην στηριζόμαστε μόνο στην ηγεσία μας, ας κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς οι ίδιοι, πρώτα εσωτερική, να γίνουμε λίγο καλύτεροι εμείς σαν άτομα, σαν μονάδες, γιατί εμείς είμαστε τα κύτταρα τα οποία απαρτίζουν το ελληνικό έθνος. Μετά μπορούμε, αφού δούμε τον εαυτό μας, εγκαταλείψουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας και γίνουμε ισχυρότεροι σε όλους τους τομείς, τόσο σωματικά όσο κυρίως διανοητικά και πνευματικά, αφού δώσουμε τις μέγιστες προσπάθειές μας για να βελτιωθούμε ως επαγγελματίες, ως φοιτητές, ως γονείς, ως σύζυγοι, να δούμε την οικογένεια η οποία τα τελευταία χρόνια αναμφίβολα έχει δεχθεί πλήγματα, να δούμε τους πυλώνες που στηρίζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια το έθνος μας, αφού δούμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, ξαναδούμε τους δεσμούς μας με τους συγγενείς μας που είναι πια χαμένοι. Πόσοι βλέπουν τους συγγενείς τους που είναι στα χωριά, που είναι σε άλλες πόλεις, που είναι στο εξωτερικό. Πρέπει να ξανασυσφίξουμε τους δεσμούς μεταξύ μας. Να δούμε μετά σε επίπεδο κοινότητας, σε ένα ευρύτερο δηλαδή επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιά, σε επίπεδο δήμου. Και αφού φτάσουμε εκεί, να δούμε μετά πώς θα ψηφίζουμε, πώς θα ελέγχουμε εκείνους που μας κυβερνούν. Να μην πηγαίνουμε έτσι κάθε 4 χρόνια και να ρίχνουμε την ψήφο μας σε άγνωστα πρόσωπα, τυχαία σαν να είναι κάποιο σταυρόλεξο ή κάποιο παζλ την ημέρα των εκλογών. Οι αριστεροί, οι κεντρώοι, οι δεξιοί, όλοι οι χώροι να ψηφίσουν τους εκλεκτούς τους. Σε όλα τα κόμματα θεωρώ ότι υπάρχουν πατριώτες και άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα και το έθνος. Από εκεί και πέρα όμως να έχουμε κάποιο έλεγχο επ' αυτών. Να μπορούμε δηλαδή να τους πούμε, έλα εδώ, εσένα σε στείλαμε στη Βουλή για να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και έπραξε τα τελείως αντίθετα. Άντε στο σπίτι σου. Μόνο έτσι και τότε με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα μπορέσει να βαδίσει πραγματικά το δρόμο προς τα πεπρωμένα του ελληνικού έθνους, τα οποία είναι μεγάλα. Καλή χρονιά σε όλους.